Γεια σας, είναι η αγωνιστική του Γκαζέτα. Είμαι ο Αντώνης Σαούλης. Πριν περάσουμε να λύσουμε τις τρεις καθιερωμένες μας κατηγορίες, την αγωνιστική, τη στιγμή και τον MVP, εσείς μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month. Ολοκληρώθηκε η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος με ντέρμπι στη Λεωφόρο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, με μεγάλο μάτς στο Κλεάνθης Βικελίδης Άρης Όφη, με το διπλό του Ολυμπιακού μέσα στην Λάρισα. Έχουμε κοντά μας τον Κωνσταντίνο Ζάλιαρη για να αναλύσουμε τις τρεις κατηγορίες μας. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Χαίρετε. Και ξεκινάμε με την ενδεκάδα της αγωνιστικής. Κλασικό σύστημα 4-4-2. Δεν βάζουμε περισσότερους από δύο παίκτες της ίδιας ομάδας στην ενδεκάδα. Τραντοφύλακας Κωνσταντίνε, Μανδάς από τον Αντρόμητο. Είναι ένας από τους κάπως σταθερούς τερματοφύλακες της σεζόν στην Super League και μόνο που έχει πιάσει και το πέναλτι απέναντι στη Λαμία για να κρατήσει το 0-0 για τον Ατρόμητο παίρνει την θέση στα goal post. Ήταν καλός και από τη στιγμή που αντικατέστησε τον Θεοδωράκη στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Αστέρα, οπότε είναι αυτός ο 11ο τερματοφύλακας. Τετράδα στην άμυνα, δεξιά ο Ανδρούτσος, ξέρω εδώ θα μου πεις και για τον Μολό του Παναθηναϊκού, θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Ο Γκρίλο από τον Βόλο στα στόπερ μαζί με τον Αντέτζο από τη Λαμία και ο Πέρσμαν ως αριστερό μπάκα από τον Παζιάννα. Ο Αντέτζο συχνά πυκνά εμφανίζεται, ας ξεκινήσουμε από εκεί από τα στόπερ, εμφανίζεται στο κέντρο της άμυνας της εντεκάδας μας, ένας από τους καλύτερους αμυντικούς της Super League. Ο Πέρσμαν από αριστερά για τον Παζ Γιάννενα ήταν πολύ καλός και γενικότερα είναι σταθερή η παρουσία του στους Γιαννιώτες στη μεγάλη νίκη που πήραν αυτοί απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Από εκεί και πέρα θα σε πάω στο δεξιάκρο. Ναι, ίσως έχω την αμφιβολία για τον Μολό, ο οποίος ήταν πολύ καλός αμυντικά για τον Παναθηναϊκό κόντρα στον ΠΑΟΚ. Σταμάτησε και τον Τζόλι πολλές φορές και τον Μπάμπα Ράχμαν όσες φορές προωθήθηκε από εκεί από αριστερά για τον ΠΑΟΚ για να δημιουργήσει κίνδυνο για την εστία του Παναθηναϊκού, ενώ από τον Βόλο ο Γκρίλο έκανε ό,τι μπορούσε απέναντι σε μια ΑΕΚ η οποία δεν απείλησε και ιδιαίτερα, ήταν πολύ κακή στο παιχνίδι της και γι' αυτό ιτήθηκε. Πάμε στα χαφ, ο Μπρένερ στα δεξιά από τον Παζ Γιάννενα, αριστερά ο Βογιαφάνης στον Παναθηναϊκό και στον άξονα ο Σλίβκα του Απόλλωνα Σμύρνης και ο Μπερτόλιο του Άρη. Ο καθένας έχει παίξει το ρόλο του για την ομάδα του σε αυτή την τετράδα. Ο Μπερτόλιο είναι αυτός που έχει την assist βέβαια και όχι γκολ. Έχει την assist για τον Μήτρογλου στη νίκη που έχει πάρει ο Άρης απέναντι στον Όφη με το 1-0 που είναι πολύ φτωχό σε σχέση με την εικόνα της αναμέτρησης. Ο Λούκας Βηγιαφάνιες είναι ο απόλυτος MVP του ντέρμπι του Παναθηναϊκού απέναντι στον ΠΑΟΚ. Παρεμπιπτόντως μπορεί να τον ψηφίσει όποιον θέλει στο site Super League Nivea Men Player of the Month. Είναι αυτός που έχει ξεκινήσει και τα δύο γκολ για τον Παναθηναϊκό, με μια μπαλιά στον Χατζηγιοβάνη και μια μπαλιά στον Χουάνκαρ στα δύο τέρματα των πράσινων. Έχει μια μικρή συμμετοχή και στον γκολ που δέχεται ο Παναθηναϊκός όταν χάνει την μπάλα, αλλά αυτό είναι ένα μικρό παράπτωμα γιατί ήταν εξαιρετικός και πολύ ψύχρεμος και με καθαρό μυαλό για τους πράσινους. Για τους υπόλοιπους, ο Μπρένερ, ο οποίος έχει πετύχει τον γκολ, το καθοριστικό για τον Παζ Γιάννενα απέναντι στον Αστέρα Τρίπολη, σταματώντας ένα εξαιρετικό σερί διψήφιο αριθμό αγώνων για τον Αστέρα στην Τρίπολη και από εκεί και πέρα ο Σλίβκα, ο οποίος έχει πετύχει το μοναδικό γκολ για τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος απέκτησε έτσι λίγο πιο ευνοϊκή θέση για τα play-out. Και καταλήγουμε με το επιθετικό δίδυμο της αγωνιστικής. Σκόραραν αρκετοί επιθετικοί, ωστόσο θα σταθούμε στον Χασάν από τον Ολυμπιακό και στον Μακέντα από τον Παναθηναϊκό. Βασικός ο Μακέντα, μια ευκαιρία και ένα γκολ για τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο από την σέντρα του Χατζηγιοβάνη και τη δυνατή κεφαλιά στην οποία έχει νικήσει και τον Ίγκασον για το 1-0. Κερδισμένο πέναλτι, εύστοχη εκτέλεση από τον Χασάν στον Ολυμπιακό κόντρα στην ΑΕΛ. Τραυματίστηκε και εκείνος λίγο αργότερα, ωστόσο οι δυο τους είναι το επιθετικό δίδυμο. Δεύτερη κατηγορία, η στιγμή της αγωνιστικής. Δείχνω στον Κωνσταντίνο τρεις φωτογραφίες και αυτός επιλέγει την καλύτερη από την 26η αγωνιστική της Super League. Λοιπόν, πρώτη φωτογραφία από το Κλεάνθης Βικελίδης. Είναι ο τραυματισμός του Μήτρογλου. Είναι μια εικόνα δυσάρεστη γιατί λίγο νωρίτερα είχε σκοράρει, είχε ξεσπάσει για αυτό το γκολ και συνέχεια δυστυχώς τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε. Κακή εξέλιξη για την ομάδα του Άκη Μάζιου. Είναι ο σκόρερ, είναι ο άνθρωπος τον οποίο ουσιαστικά θα ήθελε να έχει στηριχθεί ο Άρης και στα play-off που έρχονται, όσο και αν κατέκτησε την δεύτερη θέση στη βαθμολογία. Οπότε θα εύχονται να είναι κάτι το οποίο θα περάσει γρήγορα και όχι να πάρει μεγάλο μέρος των 10 αγώνων που έρχονται. Δεύτερη φωτογραφία είναι ο Γιώργος Παράσκος με τους παίκτες του Απόλλωνα μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανετολικό. Ο Απόλλων νίκησε 1-0 τους Αγρινιώτες και μετά από λίγο ο Γιώργος Παράσκος παραιτήθηκε παρά το γεγονός ότι η ομάδα του Απόλλωνα έκανε μια καλή πορεία στην κανονική διάρκεια και ουσιαστικά πέτυχε το στόχο της που δεν ήταν άλλος από το να κρατηθεί στην κατηγορία. Ο Γιώργος Παράσκος, έχοντας ξεπεράσει τα 900 παιχνίδια γενικότερα στην παρουσία του στο ελληνικό ποδόσφαιρο, παρουσίασε έναν αξιοπρεπή Απόλλωνα Σμύρνης, πήρε τη νίκη στο φινάλε στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας. Καλή θέση
για την ελαφρά ταξιαρχία εν ώψη των play-out. Θεώρησε ότι ολοκλήρωσε το έργο του, οπότε πήρε την απόφαση που πήρε. Και τρίτη φωτογραφία, ο έξαλλος πανηγυρισμός του Μακέντα με τον Χατζηγιοβάνη από τη Λεωφόρο στο ματς Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Και αυτό γιατί ήταν δύο παίκτες που δεν είχαν κερδίσει φανέλα βασικού με τον Λάζλο Μπόλωνη. Έπαιξαν βασικοί, συνεργάστηκαν στο πρώτο γκολ και το πανηγύρισαν διόντως. Κυρίως ο Ιταλός ήταν αυτός που είχε χάσει αρκετά παιχνίδια σε ό,τι αφορά την εντεκάδα. Ο Χατζηγιοβάνης πότε έμπαινε, πότε ήταν στον πάγκο, αλλά γενικά έχουν μια ιδιαίτερη σχέση μεταξύ τους. Το είπε και ο Χατζηγιοβάνης λίγο αργότερα, ότι είναι σαν πατέρας με γιο, ότι μαθαίνει από εκείνον, από την εμπειρία του και τις παραστάσεις του. Οπότε το πανηγύρισαν και μαζί. Και πού καταλήγεις ως στιγμή της αγωνιστικής? Νομίζω να πάμε στο ντέρμπι, εφόσον ήταν και το πιο σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής, με τον Παναθηναϊκό να θέλει ούτως ή άλλως και πάση θυσία την νίκη για να μπει καλύτερα, όσο καλύτερα γίνεται στα play-offs. Οπότε πάμε στον Χατζηγιοβάνη και τον Μακέντα. Στιγμή της αγωνιστικής λοιπόν, ο πανηγυρισμός του Μακέντα με τον Χατζηγιοβάνη στην πολύ σημαντική νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ. Τρίτη και τελευταία κατηγορία, ο MVP της αγωνιστικής. Νομίζω εδώ δεν θα έχουμε διαφωνία, Κωνσταντίνε. Είναι ο Λούκας Βηγιαφάνιες, ήταν ο καλύτερος παίκτης του ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ. Ξεχώρισε, μπορεί να μην είχε στατιστική του ούτε assist ούτε goal, όμως είναι μέσα και στα δύο goal των πράσινων. Ναι, δεν χρειάστηκε να έχει κάποια assist ή κάποιο goal έτσι όπως κύλησε το παιχνίδι. Ήταν πολύ σημαντική η παρουσία του στον αριστερά αρχικά, έτσι όπως ξεκίνησε για να παίζει πιο επιθετικά και στον άξονα που γύρισε στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι ουσιαστικά ο άνθρωπος που μαζί με τον Μαουρίσιο και τον Ενίας ήταν οι κορυφαίοι για να οργανώσουν λίγο καλύτερα το παιχνίδι των πράσινων. Είχε καιρό να κάνει τόσο καλό μάτσο ο Βηγιαφάνιες, το είχε ανάγκη και το έκανε και σε ένα κρισιμότατο παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Χωρίς αμφιβολία λοιπόν, MVP της 26ης αγωνιστικής Super League, ο Λούκας Βηγιαφάνιες. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και η κανονική διάρκεια της Super League. Αυτή ήταν η αγωνιστική του Γκαζέτα. Μέχρι την επόμενη φορά που θα έχουμε play-off και play-out, εσείς μπαίνετε στο site της Super League, ψηφίζετε Nivea Men Best Goal και Nivea Men Player of the Month.